Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το πόρταλ 902.gr τον κύριο Νίκο Φουντουλάκη. Είναι γιατρός στη Βρετανία. Κύριε Φουντουλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κάνουμε αυτή τη σύνδεση με την Βρετανία εν μέσω πανδημίας για να δούμε και εκεί η κατάσταση πώς πηγαίνει για τους εργαζόμενους, για τα λαϊκά στρώματα, για τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές, για μία σειρά θέματα που έχουν τεθεί στη χώρα μας, αλλά από ό,τι φαίνεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όλου. Πείτε μας καταρχήν ποια είναι η κατάσταση στη Βρετανία αυτό το διάστημα. Αν δεν κάνω λάθος, έχει τεθεί lockdown μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη. Η Βρετανία βέβαια ήταν στο πρώτο κύμα η πρώτη χώρα και η μοναδική στην αρχή που έβαλε ένα θέμα ανοσίας της Αγγέλης, δεν έπαιρνε μέτρα. Μετά βέβαια άλλαξε η πολιτική. Σήμερα σε τι κατάσταση είμαστε, τι ισχύει? Λοιπόν, να πούμε ότι από την Πέμπτη που μας πέρασε η χώρα βρίσκεται σε καθολικό lockdown. Η πλειοψηφία των καταστημάτων είναι κλειστά και οι περισσότεροι εργαζόμενοι, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, δουλεύει από το σπίτι. Όσοι έχουν δουλειά φυσικά, γιατί υπάρχει μεγάλο θέμα και με την ανεργία, με την απώλεια θέσεων εργασίας μέσα σε αυτό το πανδημικό κύμα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια πολύ έντονη φιλολογία, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, στην αρχή του πρώτου κύματος, για μια μορφή, ας το πούμε, ανοσία της Αγγέλης, η οποία βέβαια η κυβέρνηση ποτέ δεν παραδέχθηκε ότι ήταν η επίσημη πολιτική της. Mm-hmm. Αυτό όμως μάλλον λειτουργήσε και ως μια δικαιολογία, ας το πούμε έτσι, προκειμένου να καθυστερήσει η κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διασπορά του ιού στην πρώτη φάση της πανδημίας και αυτό τέλος πάντων κατέληξε σε μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Προφανώς ο σκοπός της κυβέρνησης δεν ήταν τόσο πολύ να βάλει σε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και του λαού και την υγεία, αλλά φοβόταν το κλείσιμο αυτό που λέμε της οικονομίας. Της οικονομίας της αγοράς. Αυτή τη στιγμή έχουν αναφερθεί στην Βρετανία, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία, γύρω στους 49.000 νεκρούς. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιο νεότερο νούμερο. Το θέμα είναι αν η κυβέρνηση προχώρησε και σε άλλα μέτρα εκτός του lockdown, έστω τώρα στο δεύτερο κύμα, στους χώρους δουλειάς, ας πούμε, λήφθησαν κάποια μέτρα προστασίας, γίνονται μαζικά τεστ, γίνονται δωρεάν, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί? Σε γενικές γραμμές μαζικά τεστ δεν γίνονται. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται είναι ότι κάποιος αν έχει συμπτώματα ή αυτός ή κάποιος από το περιβάλλον του μπορεί να ζητήσει να κάνει το τεστ στο σπίτι. Αυτό γίνεται δωρεάν. Δεν υπάρχει όμως μια πολιτική μαζικών τεστ τουλάχιστον ακόμα. Όσον αφορά τους χώρους δουλειάς, η εικόνα τουλάχιστον που έχω εγώ είναι ότι υπήρχαν κάποιες γενικές κατευθύνσεις, κάποιες γενικές κατευθύνσεις για μέτρα προστασίας, αλλά ουσιαστικά ήταν σε πολλούς από αυτούς τους χώρους ήταν η παρέμβαση των εργαζομένων, η οποία εξειδίκευσε και εμβάθυνε αυτά τα μέτρα. Όπου βέβαια είχαμε ισχυρή παρέμβαση εργαζομένων ή σωματείων, ας το πούμε. Η κυβέρνηση συστήνει προς τους πολίτες, όπως και εδώ το έχουμε εμείς κατά κόρον από το πρώτο κύμα, για την ατομική ευθύνη, δηλαδή συστήνει στους ίδιους τους εργαζόμενους, τους πολίτες, όλους τους νέους να προσέχουν, τους ηλικιωμένους βέβαια, να παίρνουν ατομικά μέτρα προστασίας. Γίνεται και εκεί αυτό? Ναι, υπάρχει και εδώ η επίκληση τέλος πάντων στην ατομική ευθύνη. Μετά και το πρώτο lockdown, αλλά και τώρα, στο δεύτερο lockdown. Και προφανώς αυτό έρχεται να καλύψει ως ένα βαθμό και ανεπάρκειες, οι οποίες ξέρουμε τουλάχιστον ότι υπήρχαν σίγουρα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως ελλείψεις μέσα ατομικής προστασίας, δυσκολίες της ΜΕΘ και τα λοιπά. Οπότε παίζει και εδώ αυτό, ας το πούμε, το σενάριο. Στη λογική να καλυφθούν τα κενά της
της πολιτικής που δεν εφαρμόζει, τα μέτρα που δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση, όπως και εδώ. Η κατάσταση στα νοσοκομεία ποια είναι, κύριε Φουντουλάκη? Περιγράψτε μας λίγο, υπό τι καθεστώς λειτουργούν, τι δυνατότητες έχουν. Ουσιαστικά η πανδημία έφερε στο προσκήνιο, όπως και στην Ελλάδα, τις συνέπειες μιας χρόνιας, ας το πούμε έτσι, υποχρηματοδότησης του συστήματος υγείας. Το NHS, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, παρότι η ταμπέλα του είναι δημόσιο σύστημα, ας το πούμε έτσι, έχει υποστεί αρκετά κύματα ιδιωτικοποιήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τόσο από, ας το πούμε, εργατικές κυβερνήσεις, όσο και από συντηρητικές κυβερνήσεις. Και ουσιαστικά έχει χωρίσει ένα αρκετά μεγάλο μέρος των λειτουργιών των νοσοκομείων σε ιδιώτες. Ουσιαστικά τα νοσοκομεία λειτουργούν με τη λογική μιας αυτόνομης, ας πούμε έτσι, επιχείρησης, προσπαθώντας να βρουν τα ίδια πόρους εκτός από την κρατική χρηματοδότηση. Και να αναφέρω ενδεικτικά ότι, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 4-5 χρόνια υπήρχε μια μελέτη η οποία έδειξε ότι το NHS συνολικά πληρώνει σε συμβόλαια γύρω στα 96 δισεκατομμύρια λίρες σε ιδιώτες. Αυτό οπωσδήποτε είχε σαν αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να βρεθούν υπό μεγάλη πίεση, τόσο στο πρώτο όσο και τώρα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Χωρίς να αναφέρω ενδεικτικά ότι τα κενά σε νοσηλευτές, ξέραμε πριν από την πανδημία, ήταν γύρω στους 40.000 σε όλη την Αγγλία. Δεν έγινε ουσιαστική προσπάθεια να καλυφθούν αυτά τα κενά, απλά έγινε μια ανακατανομή του προσωπικού, ας το πούμε, από διάφορες κλινικές και διάφορες ειδικότητες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά ασθενών με COVID. Έχουν επιβληθεί περιορισμοί στα τακτικά χειρουργεία. Αυτό το είχαμε εδώ, ανακοινώθηκε στην Ελλάδα πριν 2-3 εβδομάδες. Εδώ οι επιπτώσεις είναι αρκετά άσχημες για τους μακροχρόνια ασθενείς και για αυτούς καθ' αυτούς, αλλά για την υγεία τους θέλω να πω, αλλά και γιατί είναι μια κίνηση που σπρώχνει ένα ποσοστό του κόσμου στα ιδιωτικά νοσοκομεία εδώ. Εκεί ισχύει κάτι παρόμοιο? Ναι, ισχύει. Αναφέρω ενδεικτικά ότι στο πρώτο τουλάχιστον κύμα της πανδημίας υπήρχαν πολλά νοσοκομεία, όπως είπα και πριν, έγινε μια ανακατανομή του προσωπικού, οπότε γιατροί, νοσηλευτές από άλλες, ας το πούμε έτσι, ειδικότητες, μπήκαν στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση του κοροναϊού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αρκετά από τα νοσοκομεία να μετατραπούν σε νοσοκομεία μίας νόσου. Αυτό οδήγησε στο να αναβληθούν πολλά διαγνωστικά τεστ και μη επίγοντα, το πούμε έτσι, χειρουργία. Και τώρα ουσιαστικά το σύστημα, ένας από τους παράγοντες που το πιέζουν, το πούμε έτσι, είναι και αυτό ο φόρτος εργασίας από τα χαμένα κοινά τεστ ή τις χειρουργίες επεμβάσεις που δεν έγιναν. Το αναγνωρίζουν αυτό, προσπαθούν να, τέλος πάντων, να κρατήσουν τα νοσοκομεία, όπως το λέμε, ανοιχτά, ώστε να μην γίνουν, ας πούμε, νοσοκομεία μιας νόσου. Αλλά από ό,τι διάβαζα τελευταία, ήδη υπάρχει αρκετή πίεση σε ορισμένα από αυτά, ειδικά σε περιοχές που έχουμε μεγάλη έξαρση των κρουσμάτων. Υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση, κάποια διαγνωστικά τεστ και μη επίγοντα ή μη ογκολογικά χειρουργία να αναβληθούν ξανά. Στο εργασιακό τοπίο, πόσο έχει επηρεάσει η πανδημία? Μας αναφέρατε πριν, υπάρχει ανεργία, υπάρχουν απολύσεις, υπάρχει χτύπημα εργασιακών δικαιωμάτων, αναστολές συμβάσεων. Ποιο είναι το εργασιακό τοπίο, πόσο έχει εργαλειοποιηθεί η πανδημία σε αυτό το τομέα? Ουσιαστικά θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη μια επέκταση, ας το πούμε έτσι, των ελαστικών μορφών απασχόλησης,
όπως και της τηλεργασίας και της εργασίας από το σπίτι, με όποια συνέπεια όσον αφορά την ελαστικοποίηση του ραδίου και την αύξηση, τέλος πάντων, της εκμετάλλευσης των εργαζομένων σε έναν βαθμό. Mm-hmm. Και έχουν γίνει αρκετές απολύσεις από την αρχή της πανδημίας. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι γύρω στους 1 στους 10 νέους ηλικίας μέχρι 25 ετών έχουν χάσει τη δουλειά τους. Αυτό το ποσοστό είναι κάπως μικρότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά χτυπάει κυρίως τους νέους. Mm-hmm. Μιας και αναφερθήκατε στους νέους, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, τι κατάσταση επικρατεί? Τα σχολεία στο δεύτερο κύμα, σε αντίθεση με το πρώτο, παραμένουν ανοιχτά. Βέβαια, η χρήση μάσκας δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, και σήμερα, mm-hmm. Όπου γίνεται υποχρεωτική σε παιδιά ηλικίας άνω των 12 ετών. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις από τους συλλόγους των διδασκών, των εκπαιδευτικών, ότι δεν υπάρχουν, τέλος πάντων, αρκετά, οι συνθήκες δεν είναι αρκετά ασφαλείς όσον αφορά τη διάδοση του κορονοϊού μέσα στα σχολεία και πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, παραμένουν και αυτά ανοιχτά. Οι φοιτητές εφαρμόζουν, τέλος πάντων, ένα μεικτό σύστημα διδασκαλίας τόσο online όσο και διαζώσεις. Τα σωματεία, βέβαια, των διδασκόντων στα πανεπιστήμια πιέζουν στο να γίνεται η περισσότερη από τη διδασκαλία online και επίσης να μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών ανά τμήμα ή ανά mm-hmm. τάξη που παρακολουθούν το μάθημα, έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη προστασία και των φοιτητών αλλά και των διδασκόντων. Σαν γενικό συμπέρασμα, κύριε Φουντουλάκη, θα λέγατε ότι η Βρετανία, σαν μια μεγάλη οικονομική καπιταλιστική δύναμη στην Ευρώπη, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κρίση με λιγότερες συνέπειες για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα? Είναι γνωστό ότι, όπως είπατε, η Βρετανία είναι μια από τις μεγαλύτερες καπιταλιστικές οικονομίες στον πλανήτη. Είναι mm-hmm. η πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, σε μέγεθος. Και φυσικά, θα έλεγε κανείς, με τόση παραγωγή πλούτου, με τόση, ας το πούμε έτσι, πρόοδο που βλέπουμε εδώ όσον αφορά την επιστήμη και την τεχνολογία, και ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, ναι, που έχει έτσι μια παράδοση στην έρευνα και στην επιστήμη, mm-hmm. Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε σχετικά εύκολα να μετριαστούν οι επιπτώσεις μιας τέτοιας πανδημίας. Σίγουρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα μπορούσαν να εξαφανιστούν ή τέλος πάντων να μην υπάρξουν επιπτώσεις από μια τέτοια πανδημία, γιατί σίγουρα, ναι, κάθε σύστημα υγείας θα μπορούσε να, τέλος πάντων, να υπερκεραστεί από μια τέτοια πανδημία. Αλλά το θέμα είναι από ποια βάση ξεκινάει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή, και θα αναφέρω 2-3 παραδείγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι αρκετά ενδεικτικά της αντίδρασης και των επιπτώσεων, όπως είπατε. Αρκετά νωρίς στη διάρκεια του πρώτου, τέλος πάντων, πανδημικού κύματος, αυτό που φάνηκε ήταν ότι οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι από εθνικές μειονότητες και από τα φτωχότερα λαϊκά στρώματα, ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν 1,5 με 2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν και να πεθάνουν από κοροναϊό. Επίσης, αυτό που έγινε εμφανές και από το πρώτο πανδημικό κύμα ήταν ότι υπήρχε μεγάλος αριθμός θανάτων αναλογικά σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε οίκους ευγυρίας. Και στα γεροκομεία υπήρχε πρόβλημα. Ακριβώς. Οι οποίοι, ας το πούμε έτσι, είναι από τις πιο de facto από τις πιο ευπαθείς ομάδες. Ναι, ναι. Αυτό βέβαια δεν ήρθε ως κεραυνό στην ευθρία, γιατί υπάρχουν εδώ και χρόνια οι σύλλογοι των γιατρών και τα σωματεία έχουν αναδείξει την υποχρηματοδότηση αυτό που λέμε κοινωνικού κράτους και κοινωνικής πρόνοιας,
Οπότε αυτά τα δύο πιστεύω ότι δείχνουν από πού ξεκινάει κανείς και ότι όταν έχεις τέτοιες εγγενείς ανισότητες και αδυναμίες που ουσιαστικά τις γεννάει και το σύστημα στο οποίο ζούμε, δεν έχεις και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσεις επαρκώς τις συνέπειες μιας mm-hmm. τέτοιας πανδημίας. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα και μας δείχνει ακριβώς αυτό, τον προσανατολισμό της πολιτικής των κυβερνήσεων τελικά για το πόσο θέλουν ένα σύστημα υγείας που να μπορεί να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες τη δεδομένη στιγμή. Ακριβώς. Καταλήγοντας είναι... τώρα... Ναι. Είναι εμφανές από την αρχή ότι οι κυβερνήσεις και εδώ στην Αγγλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα προφανώς έχουν σαν βασικό τους γνώμονα, ας πούμε, να βγουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι καθαροί με τα λιγότερα δυνατά κέρδη. Ξέρουμε ότι υπήρχε και αδρή τέλος πάντων χρηματοδότηση και εδώ στη Μεγάλη Βρετανία των μεγάλων επιχειρήσεων ώστε να μην προβούν σε απολύσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Οπότε φάνηκε από την αρχή ότι στόχος τους βασικός ήταν να διαφυλάξουν όσο μπορούν την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Καταλήγοντας, κύριε Φουντουλάκη, θα λέγατε ότι επικαλούμενη τώρα την ιατρική σας ιδιότητα, πανδημίες πάντα περνούσε η ανθρωπότητα. Με πιο πρόσφατη, την Ισπανική γρήπη. Δεν θα μπορούσαν συνολικά να μετριαστούν οι επιπτώσεις, γιατί το ακούμε ότι περνάμε μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις των τελευταίων 100 ετών. Αναρωτιέται όμως κανείς ότι η ανθρωπότητα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, έτσι δεν είναι, της επιστήμης και της τεχνολογίας που αναφέρατε κι εσείς, με πριν 100 χρόνια. Οπότε το ερώτημα που προκύπτει είναι αν μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν είναι τόσο ανοχήρωτη τελικά η ανθρωπότητα και οι κοινωνίες σε τέτοιου είδους φαινόμενα ή είναι θέμα πολιτικής βούλησης ή πολιτικού προσανατολισμού του συστήματος που ζούμε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάμε μια πανδημία, αλλά η ανθρωπότητα ως γενικά είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο σε σχέση με το πώς ήταν 100 χρόνια πριν, με μια τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, με μια τεράστια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τεράστιες ανακαλύψεις και πρόοδο στην ιατρική. Οπότε δεν είναι το θέμα του, ας το πούμε έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή είναι ανοχήρωτη. Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες προκειμένου και να προλάβουμε αλλά και να μετριάσουμε τις επιπτώσεις τέτοιων κρίσεων και καταστάσεων. Το θέμα όμως είναι ποιες είναι οι προτεραιότητες της πολιτικής εξουσίας η οποία αυτή τη στιγμή κάνει κουμάντο. Δηλαδή, ποιες είναι οι προτεραιότητες, είναι ουσιαστικά η όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση των αναγκών, όπως αυτές εκφράζονται στο υγειονομικό κομμάτι, ή είναι ουσιαστικά προτεραιότητα η κερδοφορία επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στον τομέα της υγείας εκτός των άλλων. Mm-hmm. Και όπως είπα και πριν, ουσιαστικά όλη αυτή η πορεία της, και αυτό φαίνεται πολύ έντονα και στην Ελλάδα, η πορεία αυτή της υποχρηματοδότησης και της υποβάθμισης ενός δημόσιου συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, έχει σαν αποτέλεσμα βεβαίως και τα αντανακλαστικά σε μια τέτοια περίπτωση να είναι από άσχημα έως τραγικά. Σωστά. Οπότε δεν είναι ένα απλό θέμα ότι είμαστε ανοχήρωτοι. Βεβαίως και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να αξιοποιηθεί προς όφελος των εργαζομένων και του λαού όλη αυτή η πρόοδος που υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Φουντουλάκη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε.